Αυτό το ξέρω. Λοιπόν, ο πατέρας μου του είχε δώσει το όνομα Σοφρόνιος. Ναι. Και τον έλεγε Νονό. Ναι. Και όταν ήταν πάνω στο εργάλιο, όποτε πήγε. Δηλαδή, το Σοφρόνιος το πήρε γιατί ήταν από το καλογερικό. Το καλογερικό. Όχι το βαφτισιμιό. Όχι. Έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε τον όρο. Όχι. Και όταν είναι λοιπόν ο Άγιος εμείς, θα λέει ο πατέρας μου τον είναι Νονό τον είπε. Ναι. Νονέ και Νονέ. Και πότε πηγαίναμε, λοιπόν, δεν πηγαίναμε και τον βλέπαμε εκεί πέρα. Εγώ πήγαινα και εξομολογούμουν και όλο και στον Γέροντα, στον Άγιο. Μια φορά λοιπόν μας λέει ο πατέρα μου, λέει να σου δώσω 2 πεταχίλια, ένα για σένα, σαν Νονό μου, και να δώσουμε και στο. Το φιλιότσο. Ναι, στο μικρό. Το μικρό. Άλλο ένα. Ναι. Από ό,τι μου λες, θα γίνει και αυτός ο παπάς, να το έχει να με θυμάται. Να με θυμάται. Να με θυμάται. Και εγώ εδώ πέρα έχω πολλές αναμνήσεις με τον γέρο. Είχαμε λειτουργήσει εδώ μέσα. Μαζί. Είχε έρθει στα Καστιανά. Πολλές φορές. Γιατί τον είχε αδερφή την Πεμπτάκη. Ναι. Και όταν κάνανε λοιπόν τα 40, σου πω τώρα και κάτι, το έχω πει πολλές φορές και το ζησα αυτό. Λειτουργούσαμε εδώ πέρα λοιπόν, ο γέροντας, ο Άγιος, ο πατέρας μου δεξιά, εγώ αριστερά, λειτουργήσαμε και κάναμε το ονειμόσυνο στον Παντελή. Ναι. Τα αδερφή της Αμαρίας του άντρα. Ναι. Τα 40. Φύγαμε από εδώ πέρα, ξεκινήκαμε, δεν σταματήσαμε πουθενά. Πήγαμε στο σπίτι. Ισόγειο το σπίτι και είχε και ένα σπιτάκι από πάνω. Έλα, Στέλλα, έλα. Ναι. Και λέει λοιπόν η Αμαλία, λέει παιδί μου, αναβείτε ο πάνω εκεί και ας κάνουμε ένα καφέ να τον επιχείτε. Εντάξει, έφυγα μια ώρα, κάθαμε και πίναμε καφέ. Σε λίγο λοιπόν μετά από κάνα κουσάρι, το άρχισε η αδερφή του και φώναζε το συγχωρεμένο το γιο της, πέθανε. Βαγγέλη, Βαγγέλη, Βαγγέλη. Άκουε τώρα ο γέροντας. Και της λέει Αμαλία, ένα εδώ να σου πω. Γιατί φωνάζω παιδί, γιατί φωνάζεις. Λέει δεν φωνάζω, το Βαγγέλη φωνάζω να πάρω τον στείλω στο φωτογράφο, θα είναι να να πάρει ένα χαρτί αλάτι, βράζω 2 μακαρονάκια, σε βάλει αλάτι, θα σε πάρει να πάρει να φάτε. Λέει, μα εδώ θα μας προσευχηθούμε, την ψυχή του Παντελή, και εσύ μας καλά σε πάρει την κατάσταση. Πέρα το λέει, εγώ θα σου κάνω πρώτα. Λέει, απάντα σε το πάρεις, δεν χρειάζεται να πάω. Κάνεις το, θα σου πω. Σε όλη τη ζωή του καλογερική και πέρα, θα τελείς, μου αλλιά πάρει το λάτι, θα το βάζεις ένα καλό και σου. Άρα τίποτα τυχαίο, έτσι. Τίποτα. Γιατί οι περιγραφές γύρω από το Ευμένιο καθημερινά που ακούμε, ναι, εντάξει, έχουν χρεωμήσει στις τσέπες μας. Εγώ το λέω και στην ιδιαίτερα τα πάνω και. Βέβαια. Και τον λειτουργούμε μαζί, όποτε θα λειτουργήσουμε. Μόνο με έναν τη ιδιαίτερα. Μεγάλο γεγονό, γιατί σαν σήμερα έχει μια εκδήλωση. Σαν σήμερα. Και μάλιστα μπορεί και αυτή την ώρα, γιατί περιμέναμε 1,5-2 ώρα περίπου τη σύνοδο του Πατριαρχείου και μας έγινε η αναζήτηση. Σαν σήμερα λέει, και εγώ νομίζω πρέπει να εορτάζετε και εσύ μέχρι την ημέρα. Πρέπει. Πρέπει. Έτσι. Άμα... να μην πω. Αυτά είναι θέματα συνόδου. Η σύνοδος έπρεπε να το πάρει. Βέβαια. Διότι η μέρα αυτή τη αγιορτή είναι σημαντική. Πολύ σημαντική. Άρα έπρεπε και εμείς, δεν ξέρω αν εμείς σαν τοπική εκκλησία ακόμα και της Ευχιάς να εορτάζει την ημέρα αυτή και να γίνει κάτι ιδιαίτερο. Εσείς σαν ενορία και σαν σύντομα μπορείτε να διάτερετε, αλλά και η σύνοδος, πρέπει να πάρει μέσα αυτή και να το καθιερωθεί. Ναι, καθιερωθεί. Σαν γιορτή. Λοιπόν, να είστε καλά. Και πέραμε την κουβέντα, γιατί είδες ότι καταλήγουμε στον Ευημένιο. Και δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Είδες ότι μάθαμε για τον Πετραχίλιο ότι το έχεις ιερό τσιμίλιο βέβαια και αυτό πρέπει να παραμείνει. Μου λέει η Παπαδιά, μετά από σένα δεν ξέρω που θα πάει, αν θα παραμείνει σε κάποια ζήλα, σε μια βιτρίνα, να είναι εκεί με το όνομά του. Μου λέει η Παπαδιά, δες ότι στο πίνω μια γιατία του Δωρή Ανθρώπιτα. Δεν χρειάζεται να κλείσει. Εγώ θα πω. Ναι, να κρυκά τη μελωδία. Όπως υπάρχει βέβαια το Πετραχίλιο, που το έχει ο παπά Μιχάλης Παρωτάς, του πρώτου παπά του χωριού μας της Ευχιάς, του 1870 ιερέας, του γέρο Παπαγιάννη, του προπάπου του δηλαδή. Και το Πετραχίλιο υπάρχει και το έχει εγκαδιατηρήσει ο Παπαγιάννης ο πατέρας μου στο Ρωτάς και το έχει σε μια βιτρίνα στο ιερό μέσα και υπάρχει. Αυτά είναι τσιμίλια. Πρέπει να υπάρχουν και να διατηρούνται. Και ειδικά εγώ τώρα παίρνω το Άγιο
τον γέρο, τον Ευημένη, τον θεωρώ ένα κομμάτι της ψυχής μου. Δικό μας άνθρωπος. Και πόσο μάλλον ότι μπορεί να είναι στη δικιά, αλλά νομίζω ότι είναι σε όλους μας και εδώ, και στο Ρωτάσι, και στη Μπύργο, και στα Καστιανά και παντού. Εγώ, να σας πω και κάτι άλλο. Εδώ βλέπω εδώ τώρα το μεγάλο που έχω. Ναι. Πέρυσις. Πέρυσι ήταν. Χειρουργήθηκα 15 Ιουνίου, γιατί είχα νόμο. Τέτοιες μέρες, μεγάλη εβδομάδα, έκανα τις ακολουθήσεις εδώ πέρα και νομίζω πρέπει να ήταν μεγάλη Τετάρτη, μεγάλη Πέμπτη. Τέτοιες τη λειτουργία, έκανα κατάσταση, πήγα στο σπίτι και λέω στον Παπαδία, κάνω ένα καφέ, να τον πιω. Και πήγα μέσα στο πνευματικό, να βγάλω το εντερί, να βάλω τις παντόλες και κάθισα στο κρεβάτι. Μια στιγμή βρέθηκα στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Στο Παπαγνή. Αυτό ο όγκο δεν δούλευε. Βέβαια. Και μου έκανε ένα υποθυμικό επεισόδιο. Το μόνο πράγμα που θυμάμαι, δεν θυμάμαι τίποτα. Μου λέγανε γιατροί, λοιπόν, είπε, μήπως... μην μου λέτε τι πράγματα. Ένα πράγμα μου θυμάμαι. Και το λέω, όταν ήρθανε, άκουγα που μιλούσανε και γνώριζα τη φωνή του Νίκου, του Μαθιουδάκη, τη γνώριζα. Ποιο είναι αυτό. Γνωστή φωνή, ποιο. Λοιπόν, το μόνο πράγμα που θυμάμαι. Σαν να το βλέπω μπροστά μου, δίπλα από το κρεβάτι μου, που είναι το κουμωδίνο και απέναντι έχω ένα εικόνα σας έχει και κάτι απάνω στο κουμωδίνο ο γέροντας και τον βλέπω και με σταυρώνει και μου λέει παιδί μη φοβάσαι, πράγμα δεν παθαίνεις. Να είστε, δεν είστε τίποτα. Αυτό ήταν. Αυτός ήταν ο γιατρός, η γιατριζιά και τα πάντα. Και το έλεγα σαν του γιατρού και μου λέει, λέει, εντάξει, εντάξει, είπα πάντα σας. Ναι. Άρχισε λοιπόν η ώρα του χειρουργείου, πήγαμε στο χειρουργείο και μου λέει λοιπόν φορά τον άνθρωπο να έχει δώσει μια ψυχραιμία. Τι απ' την ψυχραιμία. Μην δεν συνέχεια τίποτα. Δεν με σημαίνει του λέω που ήρθε αυτό και με σταύρωση μου κάτι δεν είναι τίποτα. Ότι δεν κάνει. Δεν φοβάμαι. Κάτι σε ακριβώς. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Και το αγίου σας.